Αυτό εδώ είναι. Δεν είναι, είναι επιφανειακό. Το πρωί ήταν λίγο πιο βαθύ, αλλά εντάξει. Ήταν λίγο μετά το άνοιγμα του καταστήματος, όταν η νεαρή πολίτρια αντιλήφθηκε την παρουσία ενός ζώου μέσα στο κατάστημα. Εντάξει, σίγουρα ήταν ένα από τα ευτράπελα. Αλλά δεν υπολόγισα ότι συνέβη. Μόνο και μόνο, εντάξει, να μην έβγαινε έξω η νύφιτσα και δάγκωνε κανένα παιδάκι. Πίστεψε αρχικά πως ήταν γάτα, αναφέρει, και προσπάθησε να τη βγάλει από τη βιτρίνα που είχε τρυπώσει. Έφτιαχνε εδώ πέρα τέλος πάντων τα ρουχαλάκια και τη βλέπω ξαφνικά να βγάζει τα ρουχαλάκια και πέρασε προς τα μέσα. Ήρθε έτσι, έτσι από μέσα. Ναι, και εδώ. Πέρασε από εδώ, πήγε λίγο μέσα από το δοκιμαστήριο, έκανε μια επίσκεψη. Για ελάχιστα λεπτά επικράτησε πανικό στην οδό 1821. Όσοι βρίσκονταν εκείνη την ώρα μέσα στο μαγαζί αλλά και απ' έξω και είδαν τι συνέβη και το κουνάβι να το σκάει τρέχοντας στο πεζοδρόμιο, τα έχασαν. Άλλοι έβαλαν τις φωνές και άλλοι απλά σάστησαν. Έφτιαχνε το μαγαζί το πρωί, μπαίνει ένα τροχάδιν ζωάκι μέσα, άντε να γνωρίσει τι είναι. Μπαίνει μέσα, μπαίνει στα δοκιμαστήρια, ματωμένο το κουναβάκι αυτό. Προσπάθησε η Γεωργία να το βγάλει, μπήκε μέσα στις βιτρίνες, το έπιασε, πάει να το πιάσει, τη δάγκωσε στο χέρι. Διακομωδώντας το απίστευτο περιστατικό που διαδόθηκε από στόμα σε στόμα σε όλη την αγορά, η εργαζόμενη στο κατάστημα ανέφερε πως ούτε της είχε περάσει από το μυαλό πως μέσα σε μαγαζί στο κέντρο της πόλης θα μπορούσε να της επιτεθεί ζουρίδα. Τι είναι δυνατόν τώρα ζουρίδα στο Ηράκλειο? Δεν ξέρω, κι όμως. Εντάξει, κάπως παράξενο. Για να είναι μες στην πόλη. Ότι διδάγκωσε, μπήκε μέσα στο μαγαζί και διδάγκωσε η ζουρίδα την κοπέλα στο χέρι. Και μετά τι έγινε? Έφυγε η ζουρίδα, πήγε η κοπέλα και στο γιατρό. Μπήκε μέσα στο μαγαζί, διδάγκωσε την κοπέλα, πήγε να τη βγάλει έξω, τη διδάγκωσε, αυτό. Μιλάμε για τη 1821. Ναι, είναι στη 1821 και ώρα 9.30. Σοκαρισμένη, η υπάλληλος έσπευσε σε γειτονικό φαρμακείο, έκανε αντιτετανικό ορό ενώ το κουνάβι αγνοείται.